Και πάμε να ξεκινήσουμε την επόμενη συνταγή. Η επόμενη συνταγή είναι η πιο απλή συνταγή που μπορείτε να φτιάξετε για σπαγκέτι. Αλλά διατροφικά είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να φτιάξετε σαν ζυμαρικό. Γιατί θα προσέξουμε πολύ τα λιπαρά, δεν θα βάλουμε σχεδόν καθόλου εκτός από ελάχιστο ελαιόλαδο. Θα προσέξουμε πάρα πολύ σε υδατάνθρακα, θα πάρουμε μόνο τον υδατάνθρακα που έχουν τα ζυμαρικά. Και επειδή τα ζυμαρικά που θα χρησιμοποιήσουμε είναι πλούσια σε πρωτεΐνη, δεν χρειάζεται να βάλουμε καθόλου έξτρα πρωτεΐνη μέσα στο φαγητό μας, εκτός από το τυράκι το ελάχιστο που θα ρίξουμε στο τέλος. Για τη healthy μακαρονάδα με σάλτσα ντομάτας θα χρειαστούμε 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κρεμμύδι, 1 κουταλιά της σούπας μέλι, 2 σκελίδες σκόρδο, 1 κιλό όριμες ντομάτες, 1 κουταλιά της σούπας ξύδι βαλσάμικο, αλάτι, πιπέρι, 400 γραμμάρια σπαγκέτι high protein, μέλισσα και μισό ματσάκι φρέσκο βασιλικό. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε 100 γραμμάρια παρμεζάνα, πιπέρι, φρέσκο βασιλικό και 1 κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο. Τώρα, πάμε να ξεκινήσουμε. Πολύ απλά τα πράγματα, χρειαζόμαστε ένα τηγανάκι, αντικολλητικό, πάνω στη φωτιά, να αρχίζει να καίει. Και όπως όλες οι συνταγές, και αυτή η συνταγή ξεκινάει από τι? Από ένα κρεμμύδι. Το κρεμμύδι είναι ο καλύτερος μας φίλος για όλα τα μαγειρευτά και φυσικά για οτιδήποτε μαγειρεύεται με κόκκινη σάλτσα, με σάλτσα ντομάτας. Λοιπόν, ψιλοκόβουμε το κρεμμυδάκι μας. Εδώ. Και σε καμία περίπτωση δεν το βάζουμε στο μίξερ, φίλε Διονύση. Σε περίπτωση που χτυπήσετε στο μίξερ το κρεμμύδι και το ρίξετε μέσα στο τηγάνι, αυτό που θα γίνει είναι να βράσει και να μην έχει κανένα νόημα, καμία ουσία. Τώρα, θα ρίξουμε μόνο μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο. Άντε δύο, όχι παραπάνω. Αυτό είναι όλο. Πρέπει να πηγαίνουμε με καθαρές γεύσεις. Μία σάλτσα ντομάτας πρέπει να έχει γεύση ντομάτας. Και εμείς αυτό που θα κάνουμε είναι να αναδείξουμε τη γεύση της ντομάτας με πολύ απλές κινήσεις. Ρίχνουμε το κρεμμύδι μας μέσα και αυτό που θέλω είναι να πάρω τα φυσικά σάχαρα που έχει το κρεμμύδι. Και πώς θα το κάνω αυτό? Με το μέλι. Μία κουταλιά της σούπας μέλι μέσα στο τηγανάκι. Εδώ. Τέλεια. Και αρχίζουμε να μαγειρεύουμε το κρεμμυδάκι μας μαζί με το μέλι. Εδώ. Θα μπορούσαμε βέβαια να ρίξουμε το μέλι και στη συνέχεια αφού σοταριστεί το κρεμμύδι. Αλλά μπορείτε να το κάνετε και με αυτόν τον τρόπο, δουλεύει καταπληκτικά, γιατί καραμελώνει το μέλι και κάνει καταπληκτικό το κρεμμυδάκι μας. Τώρα, έχω 2 σκελίδες σκόρδο, λεπτές φετούλες εδώ και πάει και αυτό μέσα. Εδώ. Τώρα, όση ώρα σοτάρουμε το κρεμμύδι μαζί με το σκόρδο, θα ετοιμάσουμε τις ντοματούλες μας. Έχω 1 κιλό ντομάτες, γιατί κάνουμε μία σάλτσα ντομάτας, οπότε θέλουμε ντομάτες. Και αυτό που βλέπετε είναι ότι έχω όριμες ντομάτες που πραγματικά μυρίζουν ακόμα και με τη φλούδα τους. Μυρίζουν ντομάτα. Και βγάζω κοτσανάκι εδώ. Είναι η πιο βασική συνταγή που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη μαγειρική. Μία νάπολης ουσιαστικά σάλτσα χωρίς πολλά-πολλά. Θέλω να κόψετε την ντομάτα σας σε μικρά-μικρά κομματάκια. Εδώ, το βλέπετε. Θέλετε ένα καλό μαχαίρι ή ένα πριονωτό μαχαίρι, μας κάνει. Αλλά θέλω να βοηθήσετε τη σάλτσα να γίνει γρήγορα. Συνεχίζω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Υπομονετικά. Είναι ένα φαγητό που πραγματικά θα μας δικαιώσει στο τέλος. Οπότε δώστε λίγο χρόνο. Ξέρω ότι μπορεί να σας φαίνεται λίγο βαρετό το να κόβετε τις ντομάτες και θα λέγατε γιατί να μην τις βάλω στο μίξερ να τις χτυπήσω. Αλλά έχει διαφορά. Αυτό όλο που βλέπετε εδώ πέρα είναι ότι η ντομάτα είναι κομμένη σε διαφορετικά σχήματα και μεγέθη. Και άλλα από αυτά θα ενσωματωθούν στη σάλτσα και άλλα όχι. Αυτό είναι που θέλουμε. Θέλουμε διαφορετικές υφές και εδώ πέρα η συνταγή που φτιάχνουμε σήμερα έχει σαν βασικό συστατικό την ντομάτα και η ντομάτα είναι ο πρωταγωνιστής μας. Λοιπόν, κόβουμε την ντοματούλα μας ωραία. Έχουμε δημιουργήσει έτσι μια γενναία ποσότητα ντομάτας. Βλέπετε, αρκετή ντομάτα γιατί φτιάχνουμε μια σάλτσα ντομάτας. Κοιτάξτε εδώ, το κρεμμυδάκι έχει καραμελώσει. Και αυτό είναι που σας έλεγα. Αυτά πρέπει να προσέχουμε. Τώρα το κρεμμύδι έχει γίνει ένα άλλο υλικό. Έχει γίνει σαν μαρμελάδα κρεμμυδιού. Οπότε ουσιαστικά θα μας δώσει όλη τη γεύση. Τώρα, σβήνουμε το τηγανάκι μας με ελάχιστο ξυδάκι. Και όταν λέω ελάχιστο το εννοώ. Γιατί θέλουμε να ισορροπήσουμε το μελάκι που ρίξαμε. Και εφόσον η ντομάτα μας είναι φρέσκια, ωραία και όρημη, δεν χρειάζεται να ισορροπήσουμε τίποτα άλλο. Από μόνη της έχει τη δύναμη να φτιάξει τα πάντα τέλεια. Ρίχνουμε όλη τη ντομάτα μέσα και επειδή δεν την πιέσαμε, όλα τα ζουμάκια της είναι εδώ.
Τη ρίχνουμε και αυτή μέσα. Δυναμώνουμε τη φωτιά στο τέρμα. Θέλουμε δυνατή φωτιά. Και σε 15 λεπτά αυτό που θα δείτε θα είναι μοναδικό. Όπως βλέπετε, δεν έχω ρίξει τώρα τίποτα. Δεν έχω ρίξει καθόλου μυρωδικά. Τα μυρωδικά θα τα ρίξω στο τέλος. Το μόνο που θα χρειαστεί να ρίξω τώρα είναι το αλατοπίπερο. Το αλάτι θα βοηθήσει να βγει η υγρασία από την ντομάτα και να την ψήσει, να δέσει τη σάλτσα μας. Και το πιπέρι βέβαια θα δώσει έτσι αυτή τη σπιρτάδα που θέλω τελικά μέσα στη συνταγή μου. Κοιτάξτε εδώ, δεν έχω κάνει τίποτα. Κρεμμυδάκι, σκόρδο, ντοματούλα, φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Και ως τέλος το αποτέλεσμα θα είναι μοναδικό. Αρκεί να κάνετε ακριβώς ό,τι σας δείχνω και με το σωστό τρόπο. Και αλατάκι. Με το αλατάκι μπορείτε να μην το παρακάνετε. Το αλάτι γενικά δεν το θέλουμε πολύ στη διατροφή μας. Θα βάλετε όσο πρέπει. Ανακατεύουμε λίγο ακόμα. Τώρα, σε 15 με 20 λεπτάκια η σάλτσα μου θα έχει δέσει και θα είναι τέλεια. Οπότε σε 10 λεπτά θα γυρίσουμε πίσω, να ρίξουμε και τα ζυμαρικά και να τα παντρέψουμε. Και η σαλτσούλα μου έχει αρχίσει να δένει, όπως βλέπετε. Θέλει ακόμα περισσότερο συμπύκνωση. Οπότε ήρθε η ώρα να ρίξουμε μέσα τα ζυμαρικά μας. Προσθέσω λίγο αλατάκι στο νερό, λίγο. Και να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ σπαγκέτι high protein μέλισσα. Περιέχουν 50% περισσότερη πρωτεΐνη σε σχέση με τα υπόλοιπα ζυμαρικά και η πρωτεΐνη αυτή προέρχεται από τη βρώμη. Η γεύση τους θυμίζει κάπως κάστανο και ξηρούς καρπούς. Μας αρέσει πάρα πολύ και να σας πω ότι αυτά τα ζυμαρικά τα έχω σχεδιάσει μαζί με τη μέλισσα γιατί μας αρέσει η υγιεινή διατροφή και μας αρέσει να σκεφτόμαστε εσάς. Λοιπόν, χρειαζόμαστε μία συσκευασία. Ανοίγουμε, αφήνουμε να βράσουν για 10 λεπτάκια και σε 10 λεπτάκια θα είναι έτοιμη και η σάλτσα μου και θα τα παντρέψω όλα και θα έχουμε την πιο θρεπτική, υγιεινή, πεντανόστιμη μακαρονάδα με ντομάτα. Παναγία μου. Και τώρα ίσως μερικοί να αναρωτηθείτε γιατί η πρωτεΐνη που έχουν μέσα είναι πρωτεΐνη βρώμης και να σας πω γιατί το αποτέλεσμα γευστικά είναι πολύ καλύτερο και βέβαια επειδή γνωρίζετε ότι η βρώμη έχει πολύ καλές πρωτεΐνες. Και τα δύο συνθέτουν το τέλειο αυτό ζυμαρικό. Τέλεια. Και η ντοματούλα μου είναι έτοιμη, επίσης τα ζυμαρικά μου είναι έτοιμα, θα σουρώσω. Και κοιτάξτε εδώ τι θα κάνετε. Όπως είναι καυτά τα ζυμαρικά, πάντα μα πάντα πρέπει να θυμάστε ότι πρέπει να τα χρησιμοποιήσετε. Γιατί είναι ζεστά, είναι σαν σφουγγάρι αυτή τη στιγμή και θέλουμε να τραβήξουν όλη τη γεύση από την ντομάτα. Οπότε όπως είναι καυτά, ρίξτε μέσα τα ζυμαρικά. Όλαλα. Τώρα, καλό ανακάτεμα, δεν χρειάζεται να ρίξετε καθόλου ζουμάκι από τα ζυμαρικά, έχει αρκετό ζουμάκι η ντομάτα μας. Εκτός άμα έχει στεγνώσει η ντομάτα που θα ρίξετε τότε νεράκι. Οχ και οχ και οχ. Αυτή είναι η γνήσια μακαρονάδα ντομάτας. Κοιτάξτε εδώ. Για το τελευταίο κομμάτι θα ρίξουμε τον βασιλικό, ωραίο σε φιλαράκια, πιπεράκι. Και θα πάμε να σερβίρουμε. Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι. Σβήνω τα μάτια. Θα πάρω μια ωραία κουτάλα. Θα πάρω και μια ωραία μασιά. Και θα πάρω και ένα πανέμορφο πιάτο. Αυτό εδώ. Και θα κάνω έτσι μια ωραία μερίδα. Με λίγο βασιλικό, λίγο ντομάτα, λίγα από τα υπέροχα ζυμαρικά μου. Κοιτάξτε εδώ. Όλαλα. Γυρίστε, αφήστε και αυτό ήταν. Άντε λίγο ακόμα ζουμάκι, εδώ. Θα προσθέσω λίγο παρμεζάνα. Εδώ. Το φαγητό μας δεν χρειάζεται πολύ τυρί, χρειάζεται ελάχιστο. Ρίξτε την παρμεζάνα, αφήστε την να λιώσει πάνω στα ζυμαρικά. Και αυτή είναι αρκετή. Ούτε 10 γραμμάρια και 10 πολλά είπα, δεν έχουμε ρίξει τυράκι από πάνω. Οπότε γλιτώνουμε θερμίδες και έχουμε την απόλυτη μακαρονάδα. Έχω λίγο βασιλικό εδώ, που μου αρέσει πάρα πολύ να βάζω από πάνω. Εδώ. Λίγο φρέσκο πιπεράκι ακόμα. Και άμα θέλετε, έτσι για το άρωμα, επειδή είναι μεσογειακό το πιάτο μας, μία σταγιά ελαιόλαδο για το άρωμα. Αυτό ήταν.
η απόλυτη μακαρονάδα. Το βλέπετε κι εσείς, είναι τόσο δελεαστική. Λίγα λάδια, λίγα βούτυρα, χωρίς κρέμες, χωρίς πάρα πολλά υλικά. Φτιάξαμε την πιο θρεπτική και νόστιμη μακαρονάδα. Για τη healthy μακαρονάδα με σάλτσα ντομάτας. Σοτάρουμε σε ένα τηγάνι με ελαιόλαδο το κρεμμύδι. Βάζουμε το μέλι και το σκόρδο. Σβήνουμε με το ξύδι, προσθέτουμε τις ντομάτες κομμένες σε κυβάκια, ρίχνουμε πιπέρι, αλάτι και αφήνουμε τη σάλτσα να μαγειρευτεί για 15 με 20 λεπτά σε δυνατή φωτιά μέχρι να δέσει. Βράζουμε σε μια κατσαρόλα με αλατισμένο νερό τα μακαρόνια για 10 λεπτά. Τα σουρώνουμε και τα προσθέτουμε στη σάλτσα. Βάζουμε τον βασιλικό, το πιπέρι και ανακατεύουμε. Σερβίρουμε τα μακαρόνια με τη σάλτσα ντομάτας, ρίχνουμε την τριμμένη παρμεζάνα, τον βασιλικό, πιπέρι και ελαιόλαδο. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Ξέρω ότι όλος ο κόσμος παίρνει πιρούνι και κουτάλι για να φάει μακαρόνια. Εγώ, μόνο με το πιρουνάκι μου, γιατί μου αρέσει αυτός ο τρόπος. Έχουν γίνει υπέροχα. Μην ξεχνάτε το όλο κόνσεπτ. Είναι healthy. Και πήραμε και απογειώσαμε τη γεύση της ντομάτας μαζί με τα ζυμαρικά μας. Πολύ απλό φαγητό. Δεν υπάρχει, Παναγία μου. Δεν υπάρχει. Και για ακόμα μία φορά... αποδεικνύεται ότι η νοστιμιά βρίσκεται στην απλότητα. Αρκεί να ξέρουμε ακριβώς τι κάνουμε. Δοκιμάστε αυτή τη μακαρονάδα και θα καταλάβετε πώς πραγματικά πρέπει να μοιάζει μία μακαρονάδα με ντομάτα. Ένα ολοκληρωμένο γεύμα και πραγματικά ένας θρεπτικός θησαυρός. Θα συνεχίσω να τρώω τη μακαρονάδα μου και πάμε να φτιάξουμε τη μιλόπιτα.